μας, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, εκεί είναι τα στοιχεία σου, αλλά δεν πειράζει. Έβρε, τα παρατά στη μέση, δεν είναι. Εγώ είσαι γνωστό παλιό χαρακτήρα. Τι παραπληροφόρησε. Ο φίλος ο κύριος Μπάκας είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματοπιστών, η Real Estate. Τον κάλεσα διότι, παιδιά, έχω ένα φίλο, ο οποίος ξεκίνησε, πέρασε το παιδί στην Πάτρα. Να ψάχνει διαμέρισμα. Λοιπόν, και μάλιστα πήγε εκεί και μου λέει, Γιώργο, δεν είναι οι τιμές σε σχέση με πέρυσι, είναι 20% πάνω. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μπάκα. Πολύ καλημέρα σας. Καλησπέρα και Χατζηδημητρίου, καλημέρα και Ψάλτη. Σας ξύπνησα πρωί-πρωί, συγγνώμη, ξέρω ότι καθόλου τραβάτε μέχρι το βράδυ εσείς τώρα και τραβάτε ζόρι τώρα. Λοιπόν, θέλουμε βοήθεια, θέλουμε να μας πείτε στοιχεία και δεδομένα, είτε εδώ στο Λεκανοπέδιο, είτε στην ελληνική περιφέρεια, τι γίνεται με τα σπίτια που ζητάνε οι φοιτητές που είναι συνήθως γκαρσονιέρες, εντάξει και κάποια διαράκια. Πώς είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται, τι σχέση έχουμε πέρυσι. Και ποια είναι η κατάσταση των σπιτιών που ζητάνε αυτές τις τιμές, Θα σας αναφέρω το εξής. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως μια χρονιά με αυξητικές τάσεις ακόμα και 26% μέχρι το 2021 στην Αθήνα και μικρή διαθεσιμότητα. Παράλληλα, αυξητικές τάσεις καταγράφονται στο σύνολο της περιφέρειας και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν έντονη τουριστική δυναμικότητα τη φετινή χρονιά, όπως είναι τα Χανιά, η Καλαμάτα, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Και θα σας πω ότι η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή, ιδιαίτερα για ακίνητα έως 25-30 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, άρα πάνε σε Airbnb όλοι, Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα έχουμε 839 ακίνητα και γραμμές διαχειρόμενες μισθώσεις μόνο στο Δήμο Καλαμάτας. Αντιθέτως, στα Χανιά, αν δεν απατάει η μνήμη μου, έχουμε 4.120 ακίνητα και γραμμές διαχειρόμενες μισθώσεις. Αυτή η κατάσταση μετά το καλοκαίρι γίνεται λίγο καλύτερη ή όχι, ή παραμένουν τα σπίτια στο Airbnb? Εμείς αναμένουμε από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να έχουμε ένα κύμα επιστροφής των ιδιοκτητών από τις βακιχρόνιες μισθώσεις στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, έτσι ώστε να δούμε και μια αποκλιμάκωση τιμών. Στην Αθήνα τώρα, με 8.204 ακίνητα και γραμμές διαχειρόμενες μισθώσεις, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, στο Δήμο Αθηναίων, θα σας αναφέρω ότι στο Γουδίνια Καστονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 380 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 480 ευρώ. Για 35 τετραγωνικά μέτρα, ακριβώς. 480 ευρώ στο Γουδί. Έως 480 ευρώ, αν ξεκινώ ένα ακίνητο είναι πλήρως ανακαινισμένο, διπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ζωγράφου τώρα, μια κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, οι τιμές μια καστονιέρα έως 35 τετραγωνικά ξεκινάνε από 320 ευρώ. Έως 420 ευρώ αν είναι ανακοινισμένη και επιπλωμένη. Ναι. Και το διαράκι στο ζωγράφο από 40-50 τετραγωνικά μέτρα από 430 ευρώ και 560 ευρώ αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ανακοινισμένο και πλήρως επιπλωμένο. Τώρα, αν κινηθούμε σε περιοχές που επέλεγαν τα προηγούμενα έτη πάρα πολλοί φοιτητές, όπως είναι ο Νέος Κόσμος. Η Καλυθέα, ο Νέος Κόσμος. Ακριβώς. Ναι. Στο Νέο Κόσμο και είχα τη Δημητρία έχουμε περίπου 650 ακίνητα για γραμμές διαχειρόμενες μισθώσεις. Το κόστος για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα είναι από 300 ευρώ έως και 500 ευρώ. 500 ευρώ για 35 τετραγωνικά. Αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών, στον κόσμο έχουμε πολύ μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων, το οποίο είναι μη επιπλωμένα. Κατά κύριο λόγο, τα πιο πολλά ακίνητα είναι επιπλωμένα και ανακαινισμένα στον νέο κόσμο. Αυτό βλέπουμε αυτές τις τιμές. Ενώ το διαράκι στον νέο κόσμο κρατηθείται για 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 430 ευρώ ανακαινισμένο επιπλωμένο σύνολο οικοσκευών έως και 650 ευρώ. Η ίδια εικόνα περίπου χαρακτηρίζεται και καταγράφεται και στην Καλυθέα, που πάλι έχουμε έντονο το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί οι τιμές για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάνε από 380 ευρώ και ένα ανακαινισμένο πλήρως και επιπλωμένο ακόμα και τα 650 ευρώ. Τώρα για το φίλο, δεν θα σας πω το αφήσουμε το κουκάκι που έχουν φτάσει τιμές, το θεωρώ πλέον ότι δεν είναι φοιτητική περιοχή. Την αφήνουμε εκτός. Να πέρα τα κουρατές μας, θα σας αναφέρω και η Ψάλτη, για ένα διαράκι 45 τετραγωνικά μέτρα από 500 έως 930 ευρώ. Λοιπόν, 50 τετραγωνικά 900 ευρώ στο κουκάκι. 900 ευρώ αν είναι επιπλωμένο και... Κύριε Μπακά, μήπως πρέπει, λέω, φιλική συμβουλή προς τους γονείς που ενδεχομένως μας ακούνε τώρα και ψάχνουν, μήπως πρέπει να πάνε σε άλλες περιοχές. Κύριε Ψάλτη, το λέμε αυτό τελευταία τρία χρόνια πάρα πολύ έντονα και τους λέμε το εξής. Ότι πλέον πρέπει να πούμε σε μία λογική, ιδιαίτερα στην Αθήνα που έχουμε το μετρό και έχουμε και νέες περιοχές που έχουν ενταχθεί και έχουν μετρό, όπως είναι η Λύκεια, ο Κορυδαλός, ο Πειραιάς από το Σεπτέμβριο μήνα, να βρούμε ακίνητα τα οποία είναι μεγαλύτερα σε επιφάνεια, να εξυπηρετούνται από το μετρό σε συγκεκριμένες περιοχές και να σκεφτούμε λίγο τη συγκατοίκηση. Το είχαμε ξεχάσει όταν τα προηγούμενα έτη. Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Διότι μπορούμε να βρούμε ακίνητα, κύριε Ψάλτη,
που να είναι από 60-65 τετραγωνικά μέτρα ως και 70-75 τετραγωνικά μέτρα σε τιμές των 550-600 ευρώ, το οποίο είναι από 225 έως και 300 ευρώ το κάθε παιδί, και μένει σε ένα σπίτι το οποίο είναι νεότερο ηλικιακά, mm-hmm. και παράλληλα το συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να ξεπερθεί με το μετρό. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι αυτό που θα ήταν από την Πάτρα ή από τη Θεσσαλονίκη που έχει συνηθίσει σε 15 λεπτά ή σε 10 λεπτά να είναι από την μια μεριά τη πόλη στην άλλη πόλη, ότι το ίδιο πράγμα ισχύει στην Αθήνα. Εδώ και με του φίλου του να βρεθεί και να μένει σε μια περιοχή. Πολλέ φορέ θα χρειαστεί ακόμα και μισό και 40 λεπτά. Βέβαια, για να μετακινηθεί, σωστό είναι αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να το δουν. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πει το βλέπουν γιατί οικονομικά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα σε συγκεκριμένε περιοχέ. Κύριε Ψαλτή, εγώ θα σα αναφέρω σε σχέση με το 2000, που έχουμε στοιχεία από το 2016, 2017, 2018 και 2019. Ναι. Θα σα πω ότι είμαστε σχεδόν στο 100% αύξηση του ζητούμενου τιμών από το 2016. Έχουν διπλασιαστεί τιμέ, δηλαδή. Ακριβώ. Και τα κοίταξε ότι είναι λιγοστά πια. Το καλό όμω είναι το εξή, η κυρία Χατζη Δημητρίου. Έχουμε πιο ποιοτικά κίνητα σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή τα πιο πολλά κίνητα πλέον είναι ανακαινισμένα. Mm-hmm. Είτε πλήρως είτε μερικώς mm-hmm. σε σχέση με το 2016. Ναι, αλλά όταν πες ότι είναι μια οικογένεια που ψάχνει να νοικιάσει σπίτι που έχει τα επιπλά της, που δεν πρόκειται να μπει σε διαμέρισμα που έχει ήδη μέσα, είναι ήδη επιπλωμένο. Και εκεί τα ενοίκια είναι εξωφρενικά και η κατάσταση των σπιτιών δεν είναι τα πλήρη ανακαινισμένα τα διαμερίσματα. Ζητάνε τρελά πράγματα για κάτι διαμερίσματα για να τα νοικιάζουν, που ντρέπεσαι να μπεις. Για να βάζουν όμως κάποιες τιμές, κύριε Μπάκα, τέτοιες ψηλές που λέει η Πόπη. Πάνε να πει ότι τα νοικιάζουν. Δηλαδή... Κύριε Ψάλτη, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αναζήτηση κατοικίες ψηλικές ή γενικότερα. Είτε μάλιστα. συζητάμε για φοιτητή, ναι. είτε μιλάμε για νέο ζευγάρι, για οικογένεια. Γενικότερα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το κόστος μίσθωσης, δηλαδή και από την Ελστάτ θα σου πω εγώ, στοιχεία της Ελστάτ. Το σχέση το 2022 το Μάιο, σχέση με το 2021 το Μάιο, είχαμε μια αύξηση του κόστου στεγάσης κατά 35% μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό συνεπάγεται είναι το ενίκιο που αυξήθηκε, το κόστος της ενέργειας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, δηλαδή γενικότερα το κόστος στεγάσης πλέον απασχολεί σχεδόν mm-hmm. το σύνολο χώρο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα, τη δική μας τη χώρα, είμαστε περίπου στο 60-70% του μισθού πάει στο ενίκιο, αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μόνος του, και αν είναι μια οικογένεια ολόκληρη, πολλές φορές και ψάχνει αγγίζουμε και τον έναν ολόκληρο μισθό για να πέσουμε το ενίκιο. Στην περίπτωση, κύριε Μπάκα, των φοιτητικών σπιτιών περιλαμβάνονται αυτό που λέμε, αυτό που ισχύει στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα, δηλαδή φυσικό αέριο, διαδίκτυο κλπ. Ή όχι. Είναι μόνο το. Ανάλογα το είδος του ακινήτου. Τα ακίνητα που είναι επιπλωμένα και είναι πλούσια ανακαινισμένα και προέρχονται από τις βαχυχρόνιες μισθώσεις, τις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, πολλές φορές ο ιδιοκτήτης μπαίνει στην λογική και σου λέει μία τιμή φίξη, η οποία αφορά και το ίντερνετ του ακινήτου. Πολλές φορές όχι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο πάντα είναι εκτός. Δηλαδή η θέρμανση γενικότερα είναι εκτός του κόστου του ακινήτου. Γιατί είναι και ακριβή κιόλας τώρα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη χρήση που μπορεί να κάνει ο καθένας. Μπορεί να το πει με ανοιχτό. Κύριε Μπάγκα, πώς θα μπορούσαμε να πρακτικά αυτό το πράγμα που αγγίζει πλέον σε περιπτώσεις την εσχροκέρδεια, έτσι, την κερδοσκοπία. Εκεί αγορά και ζήτηση. Βρίσκεις τον άλλον στην ανάγκη και τον πατάς μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Τι θα μπορούσε να γίνει για να είναι αξιολογημένα τα διαμερίσματα, οι τιμές ανάλογες στις περιοχές που πρέπει. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας μπορεί να ζητάει όπου του θέλει. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πάρα πολύ προς το παρελθόν. Είδαμε και τη Γερμανία, η οποία μπήκε σε μια λογική το 2019 να βάλει ένα πλαφόν σε αυξήσεις των ενοικίων. Πήγαν οι ιδιοκτήτες τότε στο δικαστήριο, βγήκε ο νόμος αντισυνταγματικός, άρα δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και αναγκάστηκε τότε η Γερμανία, το Βερολίνο συγκεκριμένα, να μπει σε δικασία να επενδύσει κάποια δις ευρώ για να αγοράσει 14.000 ακίνητα, τα οποία θα δώσει με κοινωνικά κλπ. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, έτσι ώστε άμεσα να δούμε μια ελάφρυνση στη τσέπη μας, ήταν να ξαναπαναφέρουμε την έκπτωση φόρου, ιδιαίτερα στις οικογένειες που δεν έχουν κύρια κατοικία αλλά την νοικιάζουν, κάτι που ίσχυε στο 2012 στη χώρα μας, και παράλληλα. Οι οικογένειες που έχουν φοιτητή, ο οποίος θα φύγει εκτός από την κύρια κατοικία, αυτό το κόστος του ενοικίου πλούς κάθε μήνα, με κάποιον τρόπο να έχει μια έκπτωση φόρου που πάλι υπήρχε στη χώρα μας μέχρι το 2012. Αυτά θα ήταν δύο άμεσα μέτρα, τα οποία όσον αφορά την ενοικία, θα έχουν πραγματικά την επόμενη μέρα μια ελάφρυνση με κάποιο τρόπο στην τσέπη μας. Να είστε. Αυτά όμως θα τα δούμε, γιατί έχουν ακουστεί και τα προγράμματα που θα υπάρχουν για κοινωνική κατοικία κλπ. Στο μέλλον. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Εγώ δεν είπα. Δεν γίνεται. Απλώς σου λέω ότι όλα αυτά δεν είναι, θέλουν το χρόνο. Το ενίκιο, ούτε με σχεδόν, μόνο το ενίκιο είναι ένας μισθός. Ναι, στο ξαναλέω. Θέλω χρόνο.
Όσον αφορά πάντως στην Αθήνα, θα σας αναφέρω ότι το μέσο κόστος ενοικίας στην Αθήνα μιας κατοικίας κατάλληλη για οικογένεια άνω του πρώτου ορόφου μετά το 2000 κατασκευή είναι στα 9,8 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 980 ευρώ το μήνα για 100 τετραγωνικά. Αυτό είναι το μέσο κόστος στις 16 top περιοχές της Αθήνας που ψάχνουν οικογένειες. Ναι, άρα καταλαβαίνει κανείς με βάση και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.